ακολουθήσει στην Eurovision, η νίκη είπε να δείξει στον ελληνικό λαό όλα τη τα προσόντα. Όλοι, για κάποιο λόγο που δεν πάει το μυαλό μου, απαντάρουν τη μικρή Ελληνοκαναδί, κλώνα της Καλομήρας. Wow. Αριστουργήμα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εκτός από ένα. Δεν θέλω να χαλάσω όλο το κλίμα. Έχω την εντύπωση ότι τώρα που σταμάτησαν να μαγειρεύουν δίπλα, αυτό μοιάζει λίγο μαγειρεμένο. Μίλησε και ο αρχισκαρμούτσος, αλλά έχει ένα πόνο. Η Μίκη έχει σπουδάσει musical και σήμερα, μετά την ανακοίνωση ότι είναι υποψήφια για την Eurovision, όλο τυχαία είχαν θέμα στο X-Factor το musical. Να κερδίσει, ας πούμε, η Νίκη να πάει και στην Eurovision. Δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά τα πράγματα, εμένα. Λεπτάκι. Η απόφαση της έρνε πολύ πριν δοθεί. Πολύ με αφόρτου okay. Δόθηκε πάντως, το θέμα. Δεν ξέραμε για αυτή τη βραδιά. Μας ανακοινώθηκε αυτή τη βραδιά σε ένα mail που ήρθε και λέει το επόμενο την επόμενη εβδομάδα το ξέρω εγώ. Και το αυτό. Το ξέρεις παραπάνω από μια εβδομάδα. Όχι. Νίκη, εσύ τι λες. Κουκουρού. Μην είναι άδικο προς τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτό λέω. Δεν λέω. Άδικο προς τα παιδιά τα υπόλοιπα εδώ. Ή προς τα υπόλοιπα που είναι υποψήφια για την κατοδίκηση. Εδώ, Νίκη, έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο. Μούγκα η Νίκη. Σου λέει, θέλω να μου δώσουν το εξάρτη. Με σπρώχνουν και για την Eurovision. Να μιλήσω. Τι να πω. Συγχαρητήρια. Και υποψήφια για το Eurovision μαζί με πολλά άλλα παιδιά από το X Factor. Δεν είστε μόνοι. Όποιος καταλάβει, κατάλαβε. Τι να κάνουμε άλλο. Καλή ευτυχία, να σου πούμε. Thank you so much. Πραγματικά μακάρι να τη τύχει ένα καλό τραγούδι και να τα είδε. Ευχαριστήρια. Ευχαριστώ. Φιλάκια, guys.